ελέγχω τα νεύρα μου. Αλλά έχω νεύρα. Είμαι ένας άνθρωπος όπως όλος ο κόσμος. Που βρίζει, που φωνάζει, που έχει νεύρα, που είναι ιδιότροπος και καλός και οτιδήποτε άλλο. Τι σε εκνευρίζει συγκεκριμένα μέσα στο σπίτι? Στο σπίτι δεν με εκνευρίζει κάτι συγκεκριμένο, γιατί στο σπίτι είμαι μόνος μου, οπότε μια χαρά ζω. Α, μόνος σου μένεις. Αυτό που με εκνευρίζει είναι το ψέμα. Οι ψεύτικοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γύρω μας, αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ. Εσύ δηλαδή τι έχεις, έχεις γνωρίσει ανθρώπους που ενώ τους έχεις εμπιστευτεί μετά κατάλαβες ότι ήταν κάτι άλλο? Πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχω πάρα πολλούς φίλους. Τους φίλους μου τους περνάω από κόσκινο ώστε να είναι φίλοι μου, γιατί για μένα ο φίλος είναι κάτι ιερό. Δεν είναι κάτι παίξε γέλας, ότι ένας άνθρωπος που μοιράζεται πράγματα με έναν άλλον δεν είναι κάτι απλό. Το να ανοίξω την καρδιά μου και να πω στο φίλο μου ή στη φίλη μου τα πράγματα που νιώθω μέσα μου, για να το κάνω εγώ προσωπικά, θα πρέπει να μου έχει αποδείξει ο άλλος ή η άλλη, αν είναι γυναίκα, ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Να αισθάνομαι ότι μπορώ να το κάνω. Έχω αρκετούς γνωστούς, αλλά η λέξη, όπως είπα πριν, για μένα φίλος είναι. Ναι, φίλο-φίλο εννοώ, δεν εννοώ. Έχω αρκετούς γνωστούς που μπορώ και να. Και συνεργάτες που μπορώ και να μιλάω και να περνάω καλά. Αλλά την ψυχή σου? Την ψυχή μου τη δίνω και την βγάζω εκεί που θέλω εγώ. Γιατί ως άνθρωπος είμαι εσωστρεφής, δεν είμαι πολύ εξωστρεφής. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Το εκτιμώ πάρα πολύ, διότι δείχνει και μια ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Εάν όμως, βέβαια έχει και, υπάρχουν έτσι και μειονεκτήματα, παραδείγματος χάρη. Έχει φέρει και μια μοναξιά όλο αυτό, αν κάτι σου συμβεί. Και ορισμένες φορές, είμαι και αντικοινωνικός ίσως. Ναι. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μου αυτός να είμαι. Αναγκάζομαι και γίνομαι. Κλείνομαι, ας πούμε, στο καβούκι μου. Τώρα γιατί και τους λόγους δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Έχει πολύ λίγους φίλους, συνειδητά. Όπως μας είπες πριν από τις διαφημίσεις, τους ανθρώπους περνάω από κόσκινο για να δω αν θα μπουν στη ζωή μου ή όχι. Δεν θα λειτουργούσε προστατευτικά για σένα να κάνεις έστω και στα 27 σου χρόνια μια οικογένεια? Είμαι 27. Πόσο είσαι? Είμαι στα 29. Α, εντάξει, 2 χρόνια. Ξαναπες με αυτό που με ρώτησες. Εάν το περιβάλλον της οικογένειας λειτουργούσε προστατευτικά για σένα, ναι, στα 29 σου, δηλαδή αισθανόσουν ασφαλής, είσαι ένας άνθρωπος δηλαδή που θα, αν θα ήθελες να κάνεις σύντομα οικογένεια, αν θα ήθελες να παντρευτείς. Βεβαίως θα ήθελα, πάρα να πολύ. Κάνεις δική σου οικογένεια έτσι ώστε να αισθανόσουν και ασφαλής. Νομίζω με πως τη γυναίκα που θα έχεις επιλέξει, με τα παιδιά σου, να κάνεις δηλαδή το δικό σου περιβάλλον να δημιουργήσεις. Ζω και αναπνέω για τη στιγμή που θα γίνει αυτό στη ζωή μου. Και αυτό το λέω όχι τώρα, δεν συμβαίνει τώρα και το σκέφτηκα τώρα, το σκέφτομαι πολλά χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ η οικογένεια και δεν θα ήθελα να φτάσω στην ηλικία των 40 για να την κάνω. Εύχομαι και πιστεύω ότι μέχρι τα 33 μου, άντε 35, να παντρευτώ. Τώρα δηλαδή. Γιατί θέλω να κάνω παιδιά. Θέλησε. Αγαπάω πολύ πολλά τα παιδιά. Πολλά παιδιά θες να κάνεις. Αυτό που σκεφτόμουν από μικρός είναι 3. Τώρα ό,τι φέρει ο Θεός θα είναι καλοδεχούμενο. Σου το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι ωραίο αυτό που λες, να είσαι μικρός σε ηλικία και να το ζήσεις. Θέλω να τα χαρώ. Θέλω να χαρώ τη ζωή αυτή την οικογενειακή. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα από τη στιγμή που εσύ αυτό το θέλεις, για να πεις αυτός είναι ο άνθρωπος που μαζί του θέλω να δημιουργήσω οικογένεια? Θέλω να με αγαπάει και να με νοιάζεται. Αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις? Είναι εύκολο να το λες, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις. Όπως θέλω να το κάνω και εγώ αυτό. Θέλω έναν άνθρωπο να με νοιάζεται όπως νοιάζομαι και εγώ γι' αυτόν, γι' αυτήν, μάλλον, συγγνώμη.